πρώτη Κυριακή νομίζω ήδη είπαμε για την περίπτωση του τελώνου και του Φαρισαίου. Αν η αμαρτία είχε ηθικό ή νομικό χαρακτήρα, τότε τζάμπα η παραβολή. Δεν έχει κανένα νόημα. Μην νομίζουμε ότι ο Φαρισαίος, αν έκλεβε χείρες και ορφανά, αυτό ήταν μία λεπτομέρεια. Ήταν καλός άνθρωπος. Ο νεαρός που ήθελε να κληρονομήσει την αιώνια βασιλεία, πάντα ταύτα Κύριε του λέει, εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. Τέρμα, δεν λέει ψέματα ο άνθρωπος. Ούτε του λέει ο Κύριος, έλα τώρα που τα εφύλαξες εκ νεότητο. Όχι. Αλλά τα εφήρμοσε με τον τρόπο το δικό του. Γι' αυτό φτάνει ο Φαρισαίος στο σημείο όχι μόνο να μη σχετίζεται με τον Θεό, αλλά να τον αντικαθιστά. Έχουμε δηλαδή θεοποίηση. Σήμερα που παραπονιόμαστε και λέμε γιατί ο άνθρωπος με τον τεχνικό του πολιτισμό θεοποιεί τον εαυτόν του, αυτή είναι η κατάληξη. Θεοποίησης θα πει ότι δεν μπορώ να αρνηθώ έναν προορισμό ο οποίος είναι για καταχάριν θέωση μέσα στην κοινωνία της αγάπης του Θεού. Όταν εγώ την κόβω αυτή την αγάπη, δεν μπορώ να αρνηθώ τον εαυτό. Κανείς δεν αρνιέται τον εαυτό του. Γι' αυτό προσπαθώ να τον επιδείξω με πάρα πολλά σημεία. Είναι δυνατόν εγώ στην ηλικία που έφτασα να φανερώσω ότι βρίσκομαι εις τα σδισμάς του βίου και ετοιμάζω? Όχι! Ο παλιπαιδισμός να ξαναγυρίσω με τον τρόπο που ντύνομαι, συμπεριφέρομαι, κάνω, δείχνω, ράνω, να πείσω τον εαυτό μου ότι εξακολουθώ ακόμα να έχω κάποιον νεανισμό στο θέμα της βιολογίας. Γι' αυτό δεν το έδωχω. Όχι, το γιατρό, κοιτάζω, αν συμφωνεί να με διορθώσει. Γιατί αυτά είναι στα λιμέρια του. Καταλάβατε? Λοιπόν, ενώ η περίπτωση του τελώνει είναι η αποστροφή του Φαρισαίου εναντίον του, ενώ από την άλλη μεριά δεν έχουμε αποστροφή του τελώνου έναντι του Φαρισαίου. Δεν κάνει εντύπωση αυτό? Δεν έχουμε. Τ' άκουγε αυτά. Δεν έλεγε στην προσευχή του μεταξύ των άλλων στο Θεό, πες του να σταματήσει λιγάκι τώρα. Είπε τι είπε για μένα. Και οι πατέρες σχολιάζοντας λένε, ο τελώνης χαιρότανε για αυτά που άκουγε από τον Φαρισαίο και έλεγε, πού, δεν ξέρει τίποτα από μένα αυτός, τι είμαι μέσα. Και χαιρότανε διότι του έδιδε αφορμή μεγαλυτέρας ταπεινώσεως και συντριβής έναντι του Θεού. Πού να αναμετρηθεί, με ποια δικαιοσύνη να αναμετρηθεί? Ανθρώπινη δικαιοσύνη, πεταμένος. Θεία δικαιοσύνη, κανένας λόγος. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν, επειδή στην περίπτωση αυτή λένε οι πατέρες, μπορεί να φτάνει ο άνθρωπος στο σημείο να πει ότι κοίταξε να δεις, εκεί βρισκόμεθα ανάμεσα στον Φαρισαίο και στον τελώνη, έτσι, και να σχηματιστεί όπως περίπου σχηματίζεται μέσα μας η εντύπωση ότι ο Θεός αποστρέφεται και πάβει να αγαπάει τον αμαρτωλό, μας παρουσιάζει την περίφημη και τρομερή παραβολή, όχι του ασώτου Ιού, των δύο χαμένων γιών. Δύο παιδιά είχε ο πατέρας αυτός, ο αποτυχημένος πατέρας. Δεν είναι αποτυχημένος? Ο ένας του έγινε αντάρτης και ο άλλος του έγινε μνησίκακος. Ο καλός, ο ηθικός, ο αγνός. Δεν ήθελε να ξαναμπεί στο. Ο αντάρτης, πέστε από συμφέρον, από οτιδήποτε άλλο, όταν του ζήτησε το επιβάλλον μέρος της ουσίας, τον είπε τουλάχιστον πάτερ. Πάτερ, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας μέσα. Ο μεγάλος, όταν βγήκε ο πατέρας που έμαθε ότι δεν ήθελε να πει, ούτε πατέρα δεν τον είπε. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, κοιτάξτε το, γιατί είναι τρομερά στοιχεία αυτά. Για μένα έπαψες να είσαι ο πατέρας μου, δεν φτάνει αυτό. Γιατί η πρώτη λέξη που βγάζει ο πατέρας στο μεγάλο το γιο είναι τέκνον. Τέκνον. Εσύ με αρνιέσαι για πατέρα, εγώ σε αρνιέμαι ότι είσαι το παιδί μου? Είναι δυνατόν ποτέ? Συ πάντοτε με τεμούει.
και πάντα τα αιμά σάεστην. Είδηση δεν είχε πάρει ο... τον είχε για εργοδότη, συνδικαλιστής είχε γίνει και ήθελε το ερήφιο μετά των φίλων. Εκεί ήταν ο νους το ερήφιο μέσα. Διότι η ζηλοφθονία έτσι θαμπώνει τον άνθρωπο και τον οδηγεί σε ένα είδος αλογίας παραλογίας μέσα. Και έρχεται και μας λέει, το είχαμε πει και άλλη φορά αυτή η παραβολή, ότι χρειαζόμεθα με τη χάρη του Θεού τουλάχιστον, αν όχι πλήρη μεταστροφή στις αντιλήψεις που έχουμε τις δικές μας, τουλάχιστον να αρχίσουμε να βάζουμε μερικά ερωτηματικά. Μερικά ερωτηματικά. Είτε αναφέρονται στην ύπαρξη τη δική μας, είτε ως σύζυγοι και γονείς, στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ποιοι από μας δεν θα θέλαμε τα παιδιά να έχουν την αγωγή που είχε ο πρεσβύτερος γιος μέσα? Και ποιοι από μας με κανέναν τρόπο δεν θα θέλαμε την ανταρσία του νεότερου γιου, αυτά που ζούμε και τσουρουφλιζόμαστε όλοι μας και σήμερα μέσα? Και εκεί χρειάζεται, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και έρχεται ο πατέρας και σου λέει, Κύριε, ο αποτυχημένος πατέρας δεν περιμένει ούτε από τη συμπεριφορά των παιδιών, ούτε από το κοινωνικό περιβάλλον, να διατηρήσει την ακτινοβολία της πατρικής του αγάπης, η οποία είναι αθεμελίωτη. Δεν θεμελιώνεται πουθενά η αγάπη του Θεού. Και αυτό που κάνουμε, πώς να πούμε, υποσυνείδητα και είναι όντως αμαρτία, πού να ξέραμε εμείς αμαρτίες που θα μπορούσαμε να τις πούμε στο πνευματικό και δεν τις ξέρουμε καν τις αμαρτίες μέσα. Είναι απροϋπόθετη η αγάπη του, δεν στηρίζεται πουθενά. Επειδή όμως εμείς τη στηρίζουμε, γι' αυτό και ταμπουρωνόμαστε στην εικόνα του Θεού που λέει, μα είναι δυνατόν ποτέ τον αμαρτωλό άνθρωπο που φεύγει από μακριά του να εξακολουθεί να τον αγαπάει ο Θεός? Δηλαδή πρέπει να βρει κάτι σε μένα που θα του αρέσει του Θεού για να μου πει σ' αγαπώ μέσα. Και οι πατέρες, οι οποίοι είναι φιλάνθρωποι, φιλανθρωπότατοι οι πατέρες, αυστηρότατοι δε στον εαυτόν τους, καμία αμφιβολία, λέει ότι παρόλα τα αυτά είναι απροϋπόθετη η αγάπη του Θεού, αλλά όταν ο Χριστός μας αγαπάει, παρόλο που μας βλέπει τώρα να κυλιόμεθα στο βούρκο της αμαρτίας, αυτός δεν μας βλέπει έτσι. Αυτός μας βλέπει στην εικόνα που θα είμεθα στο έσχατο σημείο της Δευτέρας Παρουσίας. Μας βλέπει δηλαδή ως τετελεσμένους χριστιανούς πραγματοποιήσαντας τον ύψιστον προορισμόν. Μας βλέπει δηλαδή ως αδελφούς του, ομοίους με τον εαυτόν του. Γι' αυτό και αισθάνεται εντός εισαγωγικών υπερηφάνεια να ταυτίζει τον εαυτόν του ενή τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Βέβαια αυτά είναι εξωφρενικά για μας, καμιά αμφιβολία. Τουλάχιστον εάν δεν τα αποδεχόμεθα, ας έχουμε κάποιο κράτημα να μην τα απορρίπτουμε με τευκολίας. Τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από εκεί. Οπότε πια μετά την ασώτου έχουμε, είναι πελώρια και τα μαζεύω όπως αντιλαμβάνεστε ήδη και η ώρα πρέπει να τελειώσω σε 5 λεπτά. Θα αφήσουμε και ορισμένες Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, γιατί βέβαια το ήξερα αυτό, πάντοτε τα κάνω θάλασσα. Η εισαγωγή η οποία είναι κάπως βοηθητική επεκτείνεται και μας τρώει την ώρα. Η Κυριακή της Απόκρεο, Δευτέρας Παρουσίας, εάν τα πράγματα ήταν έτσι στην πραγματικότητα, στην ουσία τους, όπως τα βλέπουμε εμείς, τότε την Κυριακή της Απόκρεο κανείς από εμάς δεν έπρεπε να πατάει στην εκκλησία. Κανείς, απολύτως. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, με κανένα τρόπο. Η Κυριακή της Κρίσεως, καταρχάς γνωρίζουμε ότι ο Χριστός κρίνει ουδένα ουδεπόποτε. Δεν έχει ανάγκη να μας κρίνει ο Χριστός. Τι να κρίνει? Να μας βάλει δηλαδή και να μας δικάσει κατά τρόπον δίκαιων? Το πρωί που διάβαζα εκεί πάλι το θυμήθηκα, έρχεται στον Εξάψαλμο και λέει «Σ' άκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου». Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου. Τότε τι σώη δικαιοσύνη είναι αυτή? Τι σώη δικαιοσύνη?
Εν το ελέη σου Κύριε να εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Για σκεφτείτε το. Δηλαδή αγαπώντας τους εχθρούς μου να εξολοθρεύσεις την έκθρα. Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό ζητάνε την κατάργησή της. Γιατί δεν την έχουν διαβάσει. Δεν την ξέρουν οι άνθρωποι, είτε καλλιτέχνες είναι, είτε οτιδήποτε άλλο. Ναι, 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 ναι. Καθηγητές και, και επίσκοποι. Και επίσκοποι. Καμιά φορά. Λοιπόν, η περίπτωση της κρίσεως, νομίζω και άλλη φορά το είχαμε διαβάσει και είναι υπέρ αρκετό μόνο να σας το διαβάσω, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Λέει το εξής. Ο Θεός κολλάζει ουδένα, ούτε εν το νυν, ούτε εν το μέλλον διαιώνει. Υπερβέβαιος γι' αυτό. Τι λέει όμως πιο κάτω. Αλέκαστος, καθένας από εμάς δηλαδή, δεκτικόν είναι ποιήν εαυτού της μετοχής του Θεού. Καθένας από εμάς έχει την προαίρεση, το αυτεξούσιον, να κάνει τον εαυτόν του δεκτικόν, να αποδεχτεί δηλαδή την μετοχή του εις την ζωή του Θεού. Αυτό είναι και το περιεχόμενο του μυστηρίου της ζωής. Μετέχομεν της ζωής του Θεού κατά χάριν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και λέει πιο κάτω, έστι δε μετοχή αγαλίασης και μακαριώτης. Αυτός είναι ο παράδεισος, μετοχή του Θεού. Πώς τον λένε, ο τελώνης μετέσχε τη ζωή του Θεού εν διαμαρτωλότητή του. Γι' αυτό και είχε μέσα του ηρεμία, γαλήνη, μακαριότητα, αγαλίαση, χαρά, τα πάντα. Αυτό που πολλές φορές δεν έχουμε εμείς. Η αμεθεξία αυτού, η αμεθεξία, αμεθεξία θα πει μη μετοχή. Η αμεθεξία αυτού κόλασης. Δηλαδή από τη στιγμή που έρχεται ο Χριστός και ανοίγει την αγκαλιά του και λέει δεύτε, διπνήσω με ταυτού. Πώς το λέει, έστικα επί την θύραν και κρούω, εάν της μου ανοίξει και τα λοιπά. Όταν του πω εγώ ευχαριστώ πολύ, ντρακ, ξανακλίνω την πόρτα από εκεί πέρα, δείχνω ότι δεν θέλω μετοχή. Εκείνη τη στιγμή ο Χριστός δεν έρχεται να μου πει με συγχωρείτε για τον τρόπο, ώστε δεν θέλεις μετοχή, περίμενε και θα σου δείξω εγώ. Μέσα. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για αυτά που έχουμε συνηθίσει, που είναι και ρωμαιοκαθολικής προελεύσεως. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όλα τα μπουλγατόρια και τα λοιπά, με τα οποία και μέχρι σήμερα πολλές φορές ακούγονται και σε κηρύγματα ορθοδόξων ιερών ναών μέσα. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή εγώ ανέλαβα την κρίση του εαυτού μου. Και λέει πιο κάτω, προχωρεί ο Δαμασκηνός και λέει, ο Θεός και το διαβόλο αΐ παρέχει τα αγαθά, αλλά εκείνος ου βούλεται λαμβάνειν. Θυμάμαι τα παιδιά, σας το καταθέτω ως μαρτυρία, πολύ συχνά, στα πολλά χρόνια της εκπαιδευτικής διακονίας, που με ρωτούσαν, και αυτό ήταν ένδειξη και για τον εαυτό μας, αλλά και της ευαισθησίας. Κύριε, Κύριε, εάν ο διάβολος ζητήσει συγχώρεση θα του τη δώσει ο Θεός, ή επειδή τον έχει πρίξει με αυτά που έκανε για το ανθρώπινο γένος θα τον κρατήσει εκεί ή στην τιμωρία μέσα. Κατάλαβα. Ου θέλει λαμβάνει. Ο Θεός και το διαβόλο παρέχει τα αγαθά, αλλά εκείνος ου θέλει λαμβάνει. Και λέει πιο κάτω κλείνοντας, και τι εστί κόλασης ημί του ποθουμένου στέρησης. Αυτό θέλει σχολιασμό μικρόν. Κόλασής μου είναι να στερηθώ αυτό που ποθώ. Το είπαμε και πριν. Τι ποθώ? Να πάψει ο Θεός να με αγαπάει. Αυτό ποθώ. Οπότε έχω υπόψη μου, εφόσον εγώ με την αμαρτία μου, κοιτάξτε, φεύγω από το Θεό, αν και ο Θεός μου πει μια φορά φεύγεις από κοντά μου, τρεις φορές σε διώχνω εγώ, τότε πραγματοποιείται η επιθυμία μου και επανέρχομαι και πάλι εις το μη είναι, εκμηδενίζομαι. Και αυτό είναι λάθος, μεγάλο λάθος μέσα.
η αμαρτία με οδηγεί σε εκμηδενισμό. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να συγκατατεθεί και ο Θεός. Είναι δυνατόν ποτέ αυτός που εξ αγάπης και εξ ελευθερίας εκ του μη όντως με δημιούργησε, είναι δυνατόν να συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπον? Επομένως κολλάζω τον εαυτό μου, επειδή όταν λέω στο Θεό σε μισώ, δεν σ' αγαπώ, πάψε να μ' αγαπάς, να με μισείς κι εσύ, ο Θεός ανοίγει, αν επιτρέπεται να το πούμε έτσι, περισσότερο την αγκαλιά του και μου προσφέρει ακόμα, θα το πούμε, περισσότερα αγάπη. Αυτό είναι μια εικόνα τρομερή που μας στηρίζει όλους μας και βλέπετε δεν τη χρησιμοποιούμε, και εδώ είναι η λάθος πορεία μας. Όσο αμαρτάνω εγώ, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος όλη του τη ζωή, Κύριε άκουδα, του λέει, εμένα δουλειά μου είναι να αμαρτάνω και δική σου δουλειά ξέρεις ποια είναι? Να με συγχωρείς. Κοιτάξτε τι οικειότητα. Αυτό δεν σημαίνει κτηρίζεται και ότι εξεπίτηδες όταν είσαι ερωτευμένος με το πρόσωπο του Κυρίου, όπως έγινε και με τον Πέτρο, Πέτρος και Ιούδας, με τα μέλια και μετάνοια μέσα. Δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Άγιος Ισαάκ, και κλείνω με αυτό, ότι άτοπον εστί λογίζε στέτινα. Είναι πολύ άτοπο να νομίζεις ότι οι εντιγεένοι, εντικολάσσοι, στερούνται της αγάπης του Θεού. Και γι' αυτό βγάζουμε εμείς ρωμαιοκαθολικό το τρόπο, το συμπέρασμα, και λέμε ώστε έτσι ο Θεός να μας βλέπει, να, πώς θα πούμε, στο πύρτο, πώς θα πούμε, το εξώτερο, να κεγόμαστε και κατά κάποιο τρόπο να χαίρεται ο ίδιος. Δεν πρόκειται περί αυτού. Αλλά το μεγαλύτερο πυρ είναι το πυρ της αγάπης. Το λέει ο Άγιος Ισαάκ. Οι εντιγεένοι κολαζόμενοι τη μάστιγη της αγάπης του Θεού μαστίζονται. Και το ζούμε κι εμείς. Όταν εγώ μισώ κάποιον άνθρωπο και εκείνος όχι μόνον δεν μου ανταποδίδει τα ίδια, αλλά λέει τα καλύτερα λόγια για μένα, με αγαπάει, με ευεργετεί, αυτό το πράγμα με κάνει θηρίο περισσότερο. Αυτή είναι η κόλαση. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, όχι ότι λύνουμε εύκολα το θέμα, εμείς θέλουμε εκείνο που έχουμε ακούσει, ότι τελικά η αυτοκόλασή μου, το σκοτάδι μου, βρίσκεται, ή μάλλον υπάρχει εκεί που βρίσκεται το άκτιστο φως του Θεού. Έρχεται το άκτιστο φως, είμαστε σε μια ανακτορική αίθουσα φωτισμένη, και επειδή εγώ είμαι κλεισμένος στον εγωισμό μου, στο μίσος και στο πείσμα μου, κλείνω τα μάτια μου και αυτομάτως, ενώ είμαι μέσα στο φως, καταδικάζω τον εαυτό μου στο σκοτάδι. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για διηστικές θρησκείες ανατολικές, οι οποίες παραδέχονται το Θεό του καλού και του κακού, του Αριμάν και του Αχουραμάζδα, και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή η κόλασης ποτέ μην σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να είναι ένας τόπος όπου ο αρχηγός της κολάσεως θα είναι ο διάβολος, γιατί τότε τον θεοποιήσαμε κατά έναν τρόπο εντελώς απαράδεκτον. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω εδώ. Βέβαια ξέρω ότι και η Κυριακή της Τυρινής πια, που εκεί φαίνεται πως ο άνθρωπος μέσα στην περίοδο αυτή έχει την δυνατότητα εν Χριστώ να υπερβαίνει όλα τα αδιέξοδα της αμαρτίας. Εκεί αναφέρεται η συγχωρητικότητα ως θεμελιώδης προϋπόθεση της αποδοχής, της μετανοίας, της πραγματικής από τον άνθρωπο της Εκκλησίας. Και μάλιστα εκεί είναι πολύ δύσκολη περικοπή από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Εάν, λέει, δεν συγχωρήσετε τα παραπτώματα ημών στους άλλους, ουδέ ο πατήρ συγχωρήσει τα παραπτώματα ημών. Ο πατήρ φυσικά δεν περιμένει το δικό μας το παράδειγμα για να πει ότι επειδή δεν συγχωρείς εσύ, δεν συγχωρώ εγώ, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι θέλει να μας δείξει ότι όταν εγώ ενώπιον του Θεού του ζητώ συγχώρηση, αλλά ενώπιον των άλλων ανθρώπων είμαι κλειστός και ζητάω την τιμωρία και την εκδίκηση, αυτό σημαίνει ότι όση αγάπη να μου δείχνει ο Θεός, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Γι' αυτό και το συχνότατο παράπονό μας ότι ο Θεός έπαψε να μ' αγαπάει, όλο με μένα τα έχει βάλει, εγώ προσπαθώ και στην εκκλησία πάω και την νηστεία κάνω και εξομολόγηση κάνω, και όμως
όλα αυτά τα προβλήματα που μου φέρνει και στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου, ενώ στους άλλους δεν πατάει στην εκκλησία, δεν κάνει, δεν δείχνει. Αυτές οι συγκρίσεις δείχνουν ότι δεν πορευόμεθα εν πνεύματι κατά σωστό τρόπο. Λοιπόν, την επόμενη φορά, ναι, έκλεισα εγώ, να, γι' αυτό λέω έχουμε λίγα λεπτά και για ερωτήσεις, να δούμε τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής εν συντομία και για τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας τα οποία συνάπτονται μεταξύ τους. Λοιπόν, παρακαλώ. Μάλιστα. Τους ξέχασα αυτούς. Και τα ως στοιχείο της αρχής των Ελλήνων, των προγόνων μας, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η ενδελέχεια αυτή, μήπως είναι χάρισμα του Θεού, κρίσεως τον άνθρωπο, και αν δεν είναι, τι πρέπει να κάνουμε, να την προσανατολίσουμε προς τον Θεό ή να την αναιρέσουμε την ενδελέχεια αυτή και να προσανατολιστούμε κατευθείαν προς την επαφή μας με τον Θεό? Τη δώσατε την απάντηση και το είπαμε και λέγε, ναι. Επειδή πήγατε να δώσετε τον ορισμό της ενδελέχειας στην όρθια σφαίρα του νερό και δεν το είπατε, επειδή για ορισμένου μπορεί η λέξη ενδελέχεια να μην είναι... Δόθηκε ορισμός μόνο να επαναληφθεί. Ενδελέχεια είναι οι ικανότητες που αναγνωρίζω ότι έχει ο εαυτός μου, χωρίς να αναγνωρίζω ότι προέρχονται από το Θεό και οφείλονται σε μένα τον ίδιο. Δηλαδή ποιον ίδιο? Τον ξεκομμένο από το Θεό. Το είπα και καλά το ρωτήσατε εσείς. Το χάρισμα του Θεού, η λειτουργία του, δεν είναι δυνατόν να είναι σωστή έξω από την κοινωνία της παρουσίας του Θεού, του Χριστού. Από τη στιγμή που εγώ δεν τα έχω καλά με το Χριστό, με την αναφορά μου, με τη σχέση μου, αυτό το δυνητικό χάρισμα, το καταδύναμη, αυτό θα πει καταδύναμη, δυνατότητα του χαρίσματος, οι πατέρες απεριφράστος μας λένε ότι ενώ ο Θεός μας το έδωσε να το λειτουργήσουμε σωστά και να γίνει χάρισμα ως το βλέπουμε να λειτουργεί στο πρόσωπο του Κυρίου, αποκόπτοντάς το από εκεί, το αναποδογυρίζουμε σε τέτοιο σημείο που το κάνουμε δαιμονική δύναμη. Άρα εμείς το αναιρούμε. Βεβαίως, αναιρείται το ίδιο μόνο του. Γι' αυτό ο Παύλος έλεγε, και ο κίνδυνος αυτός υφίσταται, όπως το είπαμε με ορισμένα παραδείγματα, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Πώς να αντιληφθώ ότι η όλη πορεία μου δεν οφείλεται σε μένα? Η αμαρτία μου ενώπιον με εστίδια παντός, αλλά η υπέρβασή της δεν οφείλεται σε μένα. Ούτε θα περιμένω, παραδείγματος χάρη, θα περιμένω αυτή την, πώς να πω, την καταχωνιστήσα εικόνα του Θεού από την αμαρτία να την ξεκαθαρίσω μόνος μου, απαλλασσόμενος από την αμαρτωλότητά μου. Δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό και η Εκκλησία στην περίοδο αυτή μας βοηθεί και μας λέει: δέξου, άνοιξε τον εαυτό σου, δέξου την αγάπη του Χριστού, ο οποίος, όπως είπαμε πριν, μας βλέπει ως πραγματικές εικόνες του Θεού. Αναδύεται αυτή η εικόνα και η ανάδυση της εικόνος με οδηγεί στην αποφυγή της αμαρτίας. Εμείς το έχουμε αντιστρέψει. Είναι αυτό που λέμε στην προσευχή για το Άγιο Πνεύμα: ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, καθάρισον ημάς, εσύ θα με καθαρίσεις από πάση σκυλίδος. Να σκηνώσεις εν εμή το αμαρτωλό. Δεν ξέρω πάλι αν βοηθώ να αντιληφθούμε περί τίνος πρόκειται, όπως έγινε με τον Ζακχαίο. Το αναφέραμε. Ο Χριστός δεν του έβαλε προϋποθέσεις να του πει: ρε Ζακχαίο, για κάτσε τώρα, τι θέλεις να με δεις με αυτά τα χάλια που είσαι? Δεν πας λίγο να ευπρεπιστείς? Και γι' αυτό βλέπετε η άμεση συνέπεια, αφού γέμισε η ύπαρξή του με την αγάπη του Χριστού, από εκεί και πέρα σου λέει: τι τα μάζεψα όλες αυτές τις κλεψιές και τις οικοφαντίες και τις απάτες με τα λεφτά? Δεν του έκανε κατήχηση ο Χριστός τι πρέπει να κάνει για να μετανοήσει. Έζησε την αγάπη του Χριστού και για του λέει: Κύριε, ειδού τα ημίση των υπαρχόντων μου,
δια δίδομη πτωχής και ήτινος εσυκοφάντησα από δίδομη εις τετραπλούν. Η μετάνοια έρχεται ως δωρεά της αγάπης του Χριστού, την οποία όμως πρέπει να την αποδεχτεί ο άνθρωπος. Όταν εγώ είμαι κλεισμένος στον εγωισμό μου, σε αυτή την εντελέχειά μου, οι άνθρωποι αυτοί που είπατε δεν είναι για κλάματα. Βλέπετε, σοβαροί άνθρωποι να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση που πέει στο κωμικό ή λαροτραγικό μέσα. Το είδα και εγώ που ήταν ο Παπακυριακός των άλλων ντυμένων εκεί στο σπίτι του εκεί, δεν το καταλαβαίνει. Και μπορεί ο άνθρωπος να είναι συγγραφέας, δεν ξέρω ποιος αυτός. Ναι, προβλήματα τεράστια που βλέπετε ότι σιγά σιγά έρχονται και επεκτείνονται στους άλλους με όλα αυτά τα οποία παρατηρούμε μέχρι σήμερα. Ο Γρηγόρης. Ναι. Πώς να σταθούμε, επειδή είπατε να μην συμπλήρωμα, όχι πως είπε εγώ, πέρασα από αυτά τα κανάλια. Πώς να σταθώ εγώ δίπλα σε αυτόν τον κόσμο, με τις μάσκες και τις απόψεις που έχω διαμορφώσει τώρα. Τι να σταθείς δηλαδή. Ο κόσμος αυτός για τον οποίο μιλάς, καταλαβαίνει ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της περίοδου και αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο, και καλά κάνει και αντιδρά. Αλλά γιατί εμείς τις μάσκες τις έχουμε αφήσει? Εάν αυτό το καταλάβουμε, ότι ξεπεράσαμε τα πράγματα και αρχίσουμε να αισθανόμεθα οποιάν την ασυντριβή, τότε αρχίζει η θεραπεία. Ποια είναι η θεραπεία? Μη ελπίζοντες εν ημίν, αλλά παραδίδοντες πάσαν την ζωή, αυτήν την ζωή που είναι για πνίξιμο, Χριστό το Θεό. Αυτή είναι η όλη κίνηση. Ορίστε. Ναι. Τους εχθρούς μου. Έχω προβληματιστεί, κύριε Καθηγητά, όταν το διάβαζα και πολλές φορές σε επιδράω αυτό. Δεν το διαβάζω, γιατί δεν έχω πλήρη ακόμη γνώση αυτού που ακριβώς στήριξα τώρα. Τι σημαίνει αυτό το εξολοτρέψεις τους εχθρούς μου, αφού μας είπε να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Ναι, εξολοθρεύεις την έχθρα. Λέει ο ψαλμοδός, μην ξεχνάμε, είναι 1000 χρόνια π.Χ. γραμμένα. Εντάξει, να εξολοθρεύσει τους εχθρούς, και με το δίκιο του στην περίπτωση αυτή είχε, αφού εξακολουθούμε και εμείς να έχουμε. Αλλά στην πραγματικότητα, πώς να πούμε, εξολοθρεύεται η εχθρότητα. Γιατί όσο εσύ με εχθρεύεσαι, εγώ δεν πάβω να σ' αγαπώ, είναι σαν να σου λέω, κύριε, τζάμπα με εχθρεύεσαι. Δεν κάνεις τίποτα με ό,τι με εκτρέβεσαι. Γιατί εγώ σε καλύπτω με την αγάπη μου και σε βοηθώ να αντιληφθείς κάποια μέρα τον εσφαλμένο δρόμο τον οποίο έχεις πάρει. Αυτό είναι ακατανόητο για μας. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που στηρίζεται στη δική του την εντελέχεια να δείξει μια τέτοια συμπεριφορά. Με κανένα τρόπο. Η συμπεριφορά μας εμάς είναι συναλλαγματικής φύσεως. Και γι' αυτό βλέπετε, για να μην πούμε όλες τις φορές, η αγάπη μας εξαρτάται από την διαγωγή και τη συμπεριφορά του αγαπωμένου. Και αυτό το πράγμα, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, ο Χριστός το απορρίπτει στο Ευαγγέλιο. Εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, καμία ωφέλεια δεν έχετε. Τίποτα. Δηλαδή, επιτρέψτε μου, εάν στην προσευχή μας πούμε, Κύριε, μη σε ανέξει εμάς εις πειρασμόν, αλλά συγχώρησε τον διάβολο. Ναι. Είναι θετική θέση. Για να φτάσουμε εκεί πέρα, άστο εκείνο. Πας ξαφνικά εσύ απάνω πολύ. Ας πούμε να συγχωρήσεις εκείνον ο οποίος με υποβλέπει, με συκοφαντεί, με αδικεί, με ζηλοφθονεί κτλ. Ο διάβολος, κάτσε, ο διάβολος είναι η αιτία που τον βάζει αυτόν. Αλλά εγώ έχω να κάνω με εκείνον που τον βλέπω καθημερινά. Στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου, στην εργασία μου. Πώς? Η θέση μας απέναντι του διαβόλου πρέπει να είναι να τραφωθούμε.
Ναι, το είπες. Παρακαλούμε τον Θεό να μας... Ναι, το είπες. Μη είσαι ενέγγυσης πειρασμών. Ο πειρασμός είναι ο διάβολος. Ναι, τι άλλο θέλεις. Συγχώρησέ με τον διάβολο. Ε, καλά, άστο αυτό για άλλη φορά. Άστο για άλλη φορά. Όταν λέει εκεί πέρα εξολοδεύσεις, ο κύριος μου εννοεί αυτό που γράφεται εκεί πέρα, τους εχθρούς ανθρώπους ή τους εχθρούς φόντους εχθρούς. Όχι, τους ανθρώπους. Οι οποίοι είναι διαποτισμένοι από την έκθρα της αμαρτίας. Βεβαίως. Ορίστε, ναι. Ποιο είναι αυτό που διαβάζετε? Ναι, πρόσχεση αυτής κακά Κύριε, ναι, της ενδόξης της γης. Ναι. Ποιο? Μάλιστα. Παρατήρηση ωραία. Ορίστε. Εκτός από το χριστιανισμό, οι τέσσερις άλλες μεγάλες θρησκείες του κόσμου, δηλαδή ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός, ο Πουδουτισμός και ο Ισλαμισμός, πιστεύουν σε κοσμοθεωρίες οι οποίες αντιστρατεύονται την Ορθοδοξία. Μάλιστα. Πώς απεδέχθησαν παγκόσμια τη μέτρηση του χρόνου από τη γέννηση του Χριστού, τη στιγμή που εκείνοι μάχονται για εξωχριστιανικές δοξασίες. Έτερον εκάτερον, δεν έχει καμιά σχέση με το... Αυτό έχει πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα η μέτρηση του χρόνου. Πρέπει να συνεννοούνται τα κράτη που είναι σε αυτές τις θρησκείες και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δεν έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Και αυτό και το... Και η δική μας περίπτωση του παλαιού ημερολογίου δείχνει ότι ήταν εσφαλμένη πορεία αυτών οι οποίοι ετάφτησαν την έννοια του χρόνου με την ορθότητα των ορθοδόξων δογμάτων κτλ. Βέβαια. Ορίστε. Ναι, εν το Χριστό ο χρόνος γίνεται καιρός. Καιρός που σημαίνει προσφορά σωτηρίας. Ενώ ο χρόνος όπως τον δέχονται σήμερα οι άνθρωποι είναι μέτρημα χρονικών διαστάσεων που με οδηγεί σε μια διαδικασία φθοροποιών. Γι' αυτό και λέμε πώς πέρασε ο χρόνος. Δεν περνάει ο χρόνος, εγώ περνάω και τον βλέπω κατόπιν ότι πέρασε ο χρόνος. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει εμάς στο χώρο της Εκκλησίας είναι η μεταποίηση του χρόνου σε καιρό, αυτό που λέει ο Παύλος. Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας. Ορίστε, και να κλείσουμε. Γιατί να φορτωθώ εγώ το πρωτοπλάστο τα αμαρτήματα, το πρωτοπλάστο τα αμαρτήματα, γιατί να τα φορτωθώ εγώ, και να μην μπορώ να βρω άκρια. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Αν ήταν σχολείο θα σου έβαζα κακό βαθμό. Τα έχουμε πει τόσες φορές και είπαμε δύο-τρεις συναντήσεις ότι η ανθρώπινη φύση μας είναι μία και ενιαία. Ό,τι κάνει ο ένας έχει συνέπεια σε όλους τους άλλους. Όχι μόνο με την έννοια της κληρονομικότητας ή το DNA που μας λένε οι γιατροί και οι βιολόγοι και οι βιοχημικοί κτλ. Αλλά δεν υπάρχει επιμέρους η ύπαρξη δική μου. Και αυτή είναι η αματολότητα. Αυτή με συγχωρείς, δεν είναι στενοβοήθηση αυτό. Η ερώτηση αυτή δείχνει την δύναμη της αμαρτίας. Η αμαρτία σημαίνει ότι αυτή τη φύση που είναι μία, την παίρνω για τον εαυτό μου αποκλειστικά, την κάνω χίλια κομμάτια και δεν ενδιαφέρομαι για όλους τους άλλους.
Καταλάβατε. Εγώ τα ρίχνω σε αυτούς όμως τα αμαρτήματα. Πού? Στους πρωτοπλάστους τα ρίχνω. Από εκεί ξεκινάει η επίδραση. Εσύ το λέω. Ναι. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα υπάρχει η προσωπική διάσταση των αμαρτημάτων, η οποία είναι δική μου. Η Παναγία ήταν κληρονόμος του προβατορικού αμαρτήματος. Και επειδή και οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν το καταλαβαίνανε αυτό, μας την πήρανε από εκεί και μας την έβγαλαν με τις δοξασίες τις αιρετικές όντες, ότι είναι η άσπορο σύλληψη. Στην άσπορο σύλληψη μόνο ο Κύριος μετέχει. Και μετέχει διότι σταματάει αυτή τη συνέχεια της αμαρτίας. Εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Επομένως, δεν υπάρχει αμαρτία που δεν την κάνω εγώ οικία βουλήσει, επειδή το θέλω. Άλλο τώρα ότι με έχει βάλει κάτω η αμαρτία και εξαναγκαζόμενος πολλές φορές είναι αυτό που λέει ο Παύλος, ότι εγώ λέει δεν κάνω εκείνο που θέλω, αλλά κάνω εκείνο που μισώ, εκείνο που δεν θέλω. Είναι η υποταγή μας στο σώμα της αμαρτίας. Γι' αυτό έχουμε τον Κύριο που θα πούμε πρώτα εδώ την άλλη φορά, ότι ο ίδιος μέσα από την ύπαρξή του και την εκούσια θυσία του μας έδειξε τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος υπερβαίνει αυτή την υποταγή της αμαρτίας. Αυτά είναι ηλία πράγματα. Καταλάβατε. Λοιπόν, νομίζω ότι ότι κουραστήκαμε σήμερα. Μερικά πράγματα σιγά σιγά θα τα ξαναλέμε, τι φοβόμαστε. Ο κύριος πρόεδρος έχει τον λόγο.